Ο Ηλίας, 7,5 ετών, είναι το 8ο παιδί που χάνει τη ζωή του, όπως καταγγέλει ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων με Συγγενείς Καρδιοπάθειας η Αγία Σοφία. Το παιδί, σύμφωνα με την καταγγελία, έπεσε θύμα της ολιγορίας και αν το καρδιοχειρουργικό κέντρο του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία ήταν ανοιχτό, θα μπορούσε να είχε σωθεί. Ζητάμε να μην υπάρξει άλλο παιδί θύμα του κλεισίματος του ΕΚΑΣΚΑΠ. Νομίζουμε ότι ο αριθμός αυτός είναι ήδη πολύ μεγάλος και κάτι πρέπει να γίνει άμεσα. Και καλούμε τον Υπουργό. Αυτό που έχει αποφασιστεί από τον Οκτώβριο του 2012, δηλαδή το κέντρο να είναι ανοιχτό, να γίνει πράξη. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, που έφερε στο φως την καταγγελία, εκφράζει την αγανάκτησή του για το δράμα που ζουν οι οικογένειες που έχουν παιδιά με καρδιοπάθειες. Να καταγγείλει καταρχήν αυτό το κλείσιμο αυτής της σημαντικής κλινικής και να ζητήσει από τον Υπουργό Υγείας εδώ και τώρα να διερευνήσει για ποιον λόγο έκλεισε τότε ο κύριος Λοβέρδος την κλινική, γιατί εξακολουθεί να είναι κλειστή και πόσο χρήσιμη θα ήταν σήμερα να λειτουργεί για τα παιδιά και για τον Έλληνα πολίτη. Το κέντρο δεν λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2011 και τα περιστατικά εξυπηρετούνται από το ΟΝΑΣΙΟ. Του δώσαμε τα απαραίτητα πιστοποιητικά για να πάρει στο εξωτερικό. Αυτό κολυσιέργησε για κάποιους για αρκετούς μήνες που είναι άσχετο με το ΟΝΑΣΙΟ. Αυτό η κολυσιέργεια είναι θέμα της Επιτροπής του Ασφαλιστικού Φορέα. Το μεσημέρι, γονείς παιδιών με καρδιοπάθειες παρέδωσαν ψήφισμα σχετικά με το θέμα στο Υπουργείο Υγείας. Ζητάω να ανοίξει εδώ και τώρα το κέντρο. Το κέντρο έκλεισε πριν από 2 χρόνια σύμφωνα με καταγγελίες λόγω αντιπαράθεσης των γιατρών και από τότε είναι σε εξέλιξη ένορκη διοικητική εξέταση. Ζητάμε ηθική δικαίωση απέναντι στον Ηλία. Θέλουμε να ανοίξει το ΚΑΣΚΑΠ. Το ζητάνε όλοι οι γονείς. Ο Σύλλογος Προστασίας Ενημέρωσης και Βοήθειας Καρδιοπαθών Παιδιών, η Καρδιά του Παιδιού, ζητά επίσης την επαναλειτουργία του κέντρου με κατάλληλες προδιαγραφές και σωστά.